Τώρα, να περάσουμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη. Κύριε Πελετίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά, Δήμαρχε. Θα θέλαμε να μας περάσετε στη δική σας πόλη συνέχεια. Θα θέλαμε να περάσετε τη δική σας αντίληψη για το τι έχει συμβεί και πώς καταλήγουμε ως κοινωνία να βλέπουμε ένα τέτοιο περιστατικό δυστυχώς να μας απασχολεί. Εκείνο το οποίο είναι ένα θέμα είναι το περιστατικό αυτό, το οποίο εντάξει υπάρχει, διερευνάται και όλα, θα δούμε και τι ακριβώς έγινε, αλλά το κύριο ζήτημα το οποίο είναι ότι αυτό είναι μια εκδήλωση, επειδή στην πόλη μας και γενικότερα στη χώρα μας έχουμε, αν το πάρουμε στο ζήτημα με τους Ρωμά, έχουμε πάρα πολλούς, και είναι κατανοητό ότι μας προκαλεί σαν θέμα να το αναδείξουμε και να το βάλουμε πιο γενικά. Γιατί στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει μία εκδοχή, υπάρχει άλλη εκδοχή. Το θέμα είναι ότι ήταν μία κίνηση η οποία δεν είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας. Θα βγουν και τα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο την Ρωμά, αλλά είναι και άμεα, έχει και μία νοητική στέρηση. Έχει αλκοολισμό, αλλά το θέμα, επειδή έχει και προσωπικά δεδομένα, ασχολείται και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αλλά να δούμε, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια εκδήλωση, κάτι το οποίο γίνεται σε μια μεγάλη έκταση και κυριαρχεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Και εμείς λέμε, γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί, για παράδειγμα, αν το πάρουμε ας πούμε και στο ζήτημα με τους Ρωμά, γιατί να υπάρχει μια οικογένεια πολυμελής η οποία να μην έχει αυτά που δικαιούται το 2023 και να λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάπου να στηριχθώ, να υπάρχει μια κοινωνική προστασία, τα προβλήματα που έχει, να υπάρχει φροντίδα για αυτά. Και για αυτό φυσικά απασχολεί και το σύνολο του ελληνικού λαού και τα στρώματα εκείνα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν όπως πρέπει. Επομένως, ένα θέμα το οποίο το περιγράψατε, εμείς επειδή είμαστε δίπλα σε αυτά τα ζητήματα, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία γύρω από τα ευαίσθητα στρώματα, αλλά και ιδιαίτερα με τους Ρωμά, και θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Και αν μείνουμε μόνο στην περιγραφή σε ένα γεγονός, χάνουμε το μεγάλο κάδρο, το οποίο είναι τι γίνεται για παράδειγμα με τους Ρωμά, ποιο ενδιαφέρον υπάρχει από την κοινωνική μας συγκρότηση, από το κράτος μας, από τις κυβερνήσεις μας, για τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση που συζητάμε, ποιοι είναι οι στόχοι που έχει βάλει. Όταν για παράδειγμα βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι το 2030 θα είναι επιθυμητό να έχουν οι Ρωμά πρόσβαση στο νερό, και θα είμαστε ευτυχισμένοι επειδή το καταφέραμε, αυτό δείχνει και σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι είναι εκδηλώσεις σύψης, παρακμής ενός συστήματος, και θέλουμε αυτό να το ανατρέψουμε και πρέπει να καθίσουμε να δούμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έρχονται πολλές φορές στο φως της δημοσιότητας, και θέλουμε να μπουν όλα κάτω από ένα μεγάλο θέμα που λέει ότι θα συνεχίσουμε έτσι, αυτές είναι οι αξίες που έχουμε, αυτό θα πει άνθρωπος. Δήμαρχε, για σας η λύση είναι να αστικοποιηθούν οι Ρωμά ή να παραμείνουν σε καλύτερες προφανώς συνθήκες και πιο οργανωμένες, αλλά στον τρόπο ζωής τον οποίο έχουν μέχρι τώρα? Οι Ρωμά έχουν τα ήθη και τα έθιμά τους, τα οποία πρέπει να είναι σεβαστά. Δεν μπορεί κανείς, όπως για μας, αν έρθει κάποιος και μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε τα ήθη, τα έθιμα, αυτά τα οποία έχετε γνωρίσει, θα τα αλλάξουμε. Δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι, ή πολλές φορές που ακούμε ότι ξέρεις, ας πούμε, οι Ρωμά είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχουν διαφορετικά γονίδια, είμαστε το ίδιο. Τι πρέπει να εξασφαλιστεί? Η εργασία, η εκπαίδευση, η κατοικία. Τα βασικά, τα οποία δυστυχώς δεν δίνονται, όχι μόνο για τους Ρωμά, αλλά δίνονται και σε πλατιά λαϊκά στρώματα. Επομένως, θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αν δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση και σιγά σιγά χτίσουμε μια κοινωνία στην οποία μέσα θα ζήσουν, δεν θα υπάρχουν ζητήματα, γιατί η κάθε κοινωνική ομάδα με τα δικά της ήδη έθιμα, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την συγκρότησή της, θα μπορεί να κινείται και να έχει αυτά που δεν επιθυμεί η ίδια. Κύριε Πελετίδη, ως Δήμαρχος Πάτρας, τις κινήσεις που έχετε κάνει για την αντιμετώπιση του ζητήματος, έχετε δει να υπάρχει ανταπόκριση της κοινότητας Ρωμά? Οι προσπάθειες που γίνονται μπορούν να πιάσουν τόπο? Ποια είναι η δική σας εμπειρία? Η εμπειρία δική μου ποια είναι? Η εμπειρία μου είναι ότι όταν κερδίσεις την εμπιστοσύνη
που σημαίνει ότι δεν πας εκεί για να δήθεν ή για να κάνουμε μία, να τους αντιμετωπίσουμε ότι σαν μία δημόσια σχέση, σαν ένα γεγονός, μία φωτοβολίδα, αλλά πας συγκεκριμένα και δουλέψεις όπως πρέπει, θα βρεις ανταπόκριση. Αυτό όμως χρειάζεται τα εργαλεία, τα οποία δεν τα έχουμε. Δηλαδή εμείς, ας πούμε, σαν Δήμος, κάνουμε το μικρό κομμάτι που μας αναλογεί, χωρίς να δώσεις μία μικρή ανακούφιση, να επηρεάσεις, αλλά το βασικό ζήτημα είναι να εξασφαλίσεις αυτό το οποίο ζητούν και ήδη. Δηλαδή υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία έρχονται και σου λένε ότι θέλουμε να δουλέψουμε. Δεν θέλουμε εμείς να καθίσουμε, όταν δεν δουλεύεις, από πού έχεις έσοδα. Η πείνα είναι ένα ένστικτο το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί. Οι ανάγκες ικανοποιούνται. Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις παραβατικότητας. Δηλαδή, όταν τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, πώς θα πάνε τα παιδιά σχολείο? Ποια προσπάθεια γίνεται για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο? Τι φροντίδα έχουν? Ένα παιδί το οποίο ζει σε ένα σπίτι το οποίο ούτε φως υπάρχει, σε μια καλύβα, σε μια σκηνή, τι η απόδοση θα έχει στο σχολείο? Εδώ έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και δεν προχωράνε τα ζητήματα. Ποια ενισχυτική θα πάμε να κάνουμε? Εμείς αυτό που ζητούμε, επομένως, και πιέζουμε, είναι ότι να δοθούν όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπορέσεις να δουλέψεις και να δώσεις αυτά που πρέπει, τόσο για τους Ρωμά, αλλά και για άλλα λαϊκά στρώματα. Δεν είναι μόνο οι Ρωμά. Ρωμά είναι σε εισαγωγικά, με την έννοια των προβλημάτων που υπάρχουν, είναι σε όλη την κοινωνία μας. Υπάρχουν δυνατότητες. Κώστα, είπατε ότι θα πρέπει να κερδίσει όπως πλησιάζει τους Ρωμά, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Αυτό δεν ισχύει και για αυτούς που δεν είναι Ρωμά? Τους εντός πάρα πολλών εισαγωγικών κανονικούς. Δίθενται κανονικούς. Βεβαίως. Και αυτοί δεν πρέπει να... Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εμείς θέλουμε να τους διαχωρίζουμε, γιατί αυτό στην ίδια κατηγορία βρίσκονται. Για παράδειγμα, ποιο πόσοι έχουν ανάγκη κατοικίες? Γιατί δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα λαϊκής κατοικίας? Είμαστε στο 2023. Είπε ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε? Πρέπει να υποχρεώσει να δουλεύεις, να μπει στην κοινωνική συγκρότηση, να διασφαλίσεις έσοδα, να αποκτήσεις ανεξαρτησία οικονομική. Αν αποκτήσεις οικονομική ανεξαρτησία, αρχίζουν να ανοίγουν οι ορίζοντές σου. Τα παιδιά μας, άμα πάμε και δούμε τα παιδιά, λέω εγώ σε ένα σχολείο, άμα πάμε και δούμε παιδιά Ρωμά που πηγαίνουν τώρα λίγο περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, με τα δικά μας τα παιδιά, σε εισαγωγικά, δικά μας παιδιά είναι όλα. Αλλά λέω ότι όταν τα βλέπεις, τι τους χωρίζει? Δεν τους χωρίζει τίποτα. Υπάρχει όμως μια κακοπιστία, δεν υπάρχει? Αντικειμενικά τώρα. Υπάρχει, αλλά αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Και υπάρχει από πολλές πλευρές. Άρα θα πρέπει να καθίσουμε και να μην βάζουμε ότι... Να το δούμε με μια αντίληψη ότι ο λαός είναι λαός. Δεν υπάρχει καμία διαχωριστική γραμμή, όλοι το ίδιο είμαστε και πρέπει επομένως να καθίσουμε κάτω και να βάλουμε την αιτία των προβλημάτων και εκεί πάνω να δουλέψουμε. Αυτό η σημερινή κοινωνική συγκρότηση δεν το αποδέχεται. Δεν πρέπει να γίνει όμως και μια δουλειά και προς τους εντός εισαγωγικών, ξανά το λέω, πολλών εισαγωγικών, κανονικούς ανθρώπους? Από τους δήμους, από το κράτος πρωτίστως, τις κυβερνήσεις, από τους φορείς, από τις εξουσίες προς τους πολίτες. Εκείνο το οποίο είναι ότι επειδή αν δεν πάρουμε πρακτικά μέτρα, δεν αρκεί μόνο όταν γίνονται κάποια γεγονότα, όλοι καταλαβαίνουμε και παίρνουμε το δίκαιο και το σωστό. Αν δεν πάρουμε οργανωμένα να πάρθουν μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν σε όλο τον ελληνικό λαό αυτά που είναι όριμα. Όριμο σήμερα είναι να έχεις μια κατοικία. Όριμο σήμερα είναι να πάω σε ένα σχολείο. Όριμο σήμερα είναι να έχω μια οικονομική δυνατότητα να ζήσω. Είναι όριμο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ότι θα το διεκδικήσουμε, ότι δεν είναι της εποχής μας, είμαστε φτωχοί. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Αν έχεις όλα αυτά τα στοιχεία, αρχίζει και η διαπαιδαγώγηση, οι αξίες, η παιδεία, αυτό που λέμε μια δυνατότητα πλέον να συνεννοούμαστε, θα έχουμε πολύ καλύτερο τρόπο να το πετύχουμε. Ενώ σε τέτοιο περιβάλλον δημιουργούνται και ζητήματα τα οποία είναι σαν αυτό το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Κύριε Δήμαρχε, πριν σας αφήσουμε, η εκδοχή του 35χρονου, ο οποίος λέει ότι μόνος του γονάτισε και έβαλε φωτιά και η επιθυμία του να μην ασκηθεί καμία δίωξη ως συνέπεια του πρώτου, συμβαδίζει με την εικόνα που έχετε εσείς? Εσείς έχετε κάποια εκτίμηση για το γεγονός προσωπική ή σας έχει, όχι προσωπική προφανώς, να σας έχει μεταφερθεί από τους ανθρώπους του Δήμου? Εμείς εκείνο το οποίο είναι ότι από ό,τι λένε, έχουμε ένα παράρτημα Ρωμά, επειδή δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Και λέει ότι έγινε μια αστειότητα. Αλλά αυτά δεν είναι αστειότητα. Σε κάθε περίπτωση αυτό. Ναι, κανένας δεν μπορούσε να μπει σε... Κανένας... Δεν είναι. Δεν φαντάζεται δεν είναι. Τον εαυτό του σε αυτή τη θέση. Να κάνουν πλάκα έστω και οι φίλοι του, να τον βάζουν να λέει τα κάλαντα γονατιστός και να του βάζουν φωτιά ή να τον επιτρέπουν να βάζει φωτιά μόνος του. Πλάκα σε αυτά τα θέματα δεν είναι πλάκα αυτό το θέμα. Και επομένως, αλλά αυτό είναι η κορυφή το οποίο βγήκε στην επιφάνεια τώρα. Το βασικότερο ζήτημα είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα θα πρέπει να είναι ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να μπουν σε μία σειρά και ο κάθε άνθρωπος να έχει αυτά που δικαιούται. Είμαστε ο πλούτος που παράγεται, η επιστήμη και η τεχνική στο επίπεδο που βρίσκεται είναι σε τέτοιο ύψος που μπορεί να ικανοποιήσουν όλες αυτές τις ανάγκες και σήμερα δεν συζητούσαμε γι' αυτά. Έχουν γίνει βήματα. Δεν είναι σε άλλη κατεύθυνση. Έχουν γίνει βήματα το τελευταίο διάστημα. Με πολύ δυσκολία. Δυστυχώς η κυβέρνηση είναι μόνο στο να διαχειριζόμαστε κρίσεις. Εμείς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Αυτό που χρειάζεται είναι να μπουν οι κανόνες, να εξασφαλιστούν τα εργαλεία εκείνα, τα οποία δεν είναι άλλο από αυτά που είπαμε προηγουμένως, να μην τα επαναλάβουμε. Και αυτό όμως θα πρέπει να το επιτρέπει η κοινωνική μας συγκρότηση. Σήμερα στο όνομα του ότι αυτοί που κουμαντάρουν την κοινωνία μας, δηλαδή οι κάτοχοι του πλούτου, δεν νοιάζονται πλέον για τις λαϊκές ανάγκες. Και αυτό είναι μια σειρά η οποία σήμερα συζητούμε αυτό το θέμα, αύριο θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι το οποίο να βγαίνει στην επιφάνεια. Αλλά τι είναι αυτό, ποιες αξίες πλέον έχουν περάσει στην κοινωνία και ποια κατάσταση έχει δημιουργηθεί. Και να πω ότι αυτό γίνεται και εν μέρη συνειδητά. Διότι όταν έχεις κοινωνικά στρώματα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, αυτά τα χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Όχι, δεν είναι δείκτες ότι θα τους βλάψουν, τους ευνοούν και γι' αυτό και δεν τα λύνουν. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή χρονιά και πάλι και ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε τέτοια περιστατικά ξανά, τουλάχιστον σύντομα, και ότι θα αρχίσει πλέον το θέμα να μπαίνει σε πιο σωστές διαστάσεις στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να το θάβουμε συνεχώς και να πηγαίνουμε παρακάτω. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζεται ο καθένας, όλη η κοινωνία μας να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο. Και επειδή ο δρόμος που παίρνει η κοινωνική μας συγκρότηση πλέον είναι πέφτει στα βράχια, χρειάζεται ανατροπή αυτής της κατάστασης, γιατί και τη δυνατότητα την νοητική την έχουμε, κανένας δεν είναι ξυπνότερος από τον άλλον, όλοι ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τις αιτίες, όλοι ξέρουμε να βλέπουμε τα πράγματα, θέλει και ενέργειες και να πούμε μέχρι εδώ και μη παρέκει, πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να μπουν σε έναν άλλο δρόμο. Κύριε Μπελετίδη, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι καλή χρονιά. Να είστε καλά.